Εντάξει όμως, τι σημαίνει. Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία τι τίτλοι τώρα. Επειδή τα ξέρεις αυτά. Ότι δεν θα τον ξαναδούμε ποτέ, δηλαδή. Σε... Εκεί ήταν το υπονοούμενο, κατάλαβες. Αυτό που είμαστε, είμαστε. Γι' αυτό που ήμασταν, είμαστε. Καλώς ήρθες. Γεια σας. Με τον κύριο Φίλη, με τον Νίκο, έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια σε διπλανά γραφεία, στον ιδιωτικό τομέα, από τον Flash μέχρι ακόμα και στο ραδιόφωνο στο Κόκκινο και ήταν ένας καλός συνάδελφος. Τώρα όμως θα κάνουμε μια συνέντευξη έντιμη δύο δημοσιογράφων έμπειρων. Απέναντι. Απέναντι, κουβέντα να κάνουμε, να μάθει ο κόσμος. Ξεκινώ με τη συμφωνία καταρχήν. Επειδή τώρα αυτό θα κουβεντιάζεται πάρα πολύ, ορθώς κουβεντιάζεται πάρα πολύ και υπάρχει ένα ζήτημα που το έβαλαν εδώ και οι συνάδελφοι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταρχήν και όχι μόνο η κυβέρνηση καθυστέρησε ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό στο να εκλαϊκεύσει πράγματα της πολιτικής του στη βάση. Και δεν μιλώ μόνο στον κόσμο δηλαδή, και δεν μιλώ μόνο στα media, άλλωστε δεν έχετε και πολλές προσβάσεις, αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο συζητήσεων, εκδηλώσεων κτλ. Πάμε τελευταία στιγμή να γίνει το σωστό που έπρεπε να έχει γίνει πριν, για να τοποθετηθώ εγώ ότι είμαι απέναντι. Βεβαίως υπάρχει ένα θέμα ενημέρωσης που έχει να κάνει και με τα αντικειμενικά προβλήματα, ότι οι προσβάσεις δυστυχώς της κυβέρνησης στα media, η δυνατότητα μιας ισότιμης ενημέρωσης των πολιτών μέσω των media για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, όπως ξέρετε, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολες, αλλά και εμείς ως κόμμα θα επαναλάβουμε και άλλες πρωτοβουλίες. Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός γίνονται πράγματα γνωστά και η σύγχυση διαλύεται. Είναι ένας αγώνας δρόμου η κατοχύρωση των εθνικών δικαίων και η κατοχύρωση επίσης ενός νέου ρόλου ισότιμου και πρωταγωνιστικού στα Βαλκάνια της Ελλάδας. Ένας αγώνας δρόμου ο οποίος θα φανεί πολύ σύντομα. Η ιστορία ότι παραχωρείται κομμάτι της ιστορίας. Αυτό είναι που πονάει σε αυτούς που δεν γνωρίζουν τα πάντα για τη συμφωνία, αλλά έχουν συναισθηματικό δέσιμο, και εκεί που ποντάρουν αυτοί που γνωρίζουν όλη την ιστορία και το τσιτώνουν. Παραχώρηση γλώσσας, παραχώρηση εθνότητας, παραχώρηση κομματιού της ιστορίας. Πολύ σύντομα, γιατί είναι πράγματα που τα επαναλαμβάνουμε. Δεν πειράζει. Δεν παραχωρούμε τίποτα. Η ιστορία, ο Μεγαλέξανδρος και ό,τι έχει να κάνει με τους αρχαίους Μακεδόνες παραμένουν στην κληρονομιά, τη ελληνική πολιτιστική κληρονομιά. Όπως ξέρετε, από τις πρώτες κινήσεις που κάνανε οι Σκοπιανοί ήταν να αλλάξουν το όνομα του αεροδρόμιου, που το λέω Μεγαλέξανδρος, να κατεβάσουν κάτι κίτς αγάλματα, τις ταμπέλες των δρόμων κλπ. Επίσης έχουν αλλάξει μια αντίληψη που έλεγε ότι είναι απόγονοι μιας ανάμιξης αρχαίων ελληνικών φύλων, μακεδονικών τα λέγανε αυτοί, και σλαβικών φύλων. Αυτό δεν υπάρχει πια πουθενά και το σύνταγμά τους έχει αλλάξει και τα σχολικά τους εγχειρίδια έχουν κάνει αλλαγές. Ήδη πριν γίνει η συμφωνία, είναι αποτέλεσμα και της ενδιάμεσης συμφωνίας αυτές οι αλλαγές του 1995. Η εθνικιστική κυβέρνηση του Γκρούευσκι προσπάθησε να δώσει μια εθνικιστική χρειά σε αυτό το κρατήδιο, απέτυχε όμως. Και επαναλαμβάνω ότι τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία έχουν πλήρως κατοχυρωθεί. Η γλώσσα. Η γλώσσα τους έχει κατοχυρωθεί από το 1977, ότι είναι μια γλώσσα σλαβική, της νότιο-σλαβικής οικογένειας, μακεδονίτη κατά λένε αυτή, και έτσι τα έχει αποδεχθεί στο πλαίσιο του ΟΗΕ και η κυβέρνηση Καραμαλή το 1977. 77, Μορυβιάτης. Όχι, 1977 είναι κυβέρνηση Καραμανλή. Υπουργό Εξωτερικό, προσπαθώ να δω. Όχι. Κάτσε, το 77. Το θυμηθούμε, εντάξει. Ναι. Δεύτερον, τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το θέμα της εθνότητας. Δεν υπάρχει θέμα εθνότητας. Δηλαδή, το εθνότητα σημαίνει η συγκρότηση με βάση τη συνείδησή σου, ποιος είσαι και αν διεκδικείς ότι είσαι μια μακεδονική εθνότητα. Αυτό δεν υφίσταται στη συμφωνία. Αντιθέτως, είναι το θέμα της ηθαγένειας, που είναι μια νομική σχέση του πολίτη με το κράτος του. Και ένας ο οποίος μπορεί να έχει μια, για παράδειγμα, να είναι αλλογενής σε μια χώρα, η σχέση του με τη χώρα, η υπηκότητας προσδιορίζεται από το όνομα του κράτους αυτού. Αντιθέτως, στην ρηματική διακίνηση που μας επιδόθηκε μαζί με τη συμφωνία προχθές, διευκρινίζεται πλήρως, και αυτό είναι δεσμευτικό για την γειτονική δημοκρατία, ότι δεν υπάρχει κανένας προσδιορισμός αρνητικός στο θέμα αυτό της εθνότητας. Υπάρχει πάντως μία νέφωση
Νικόφιλη, γενικώς με το παρελθόν, γιατί έβγαινε το θέμα αποσπασματικά και δηλαδή χθες είχα πάει σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Στο βιοτεχνικό επιμελητήριο, στο ΒΕΑ, στην Ακαδημία. Μιλούσε ο κ. Σταθάκης. Ήταν κι άλλοι. Αλλά ο βασικός ομιλητής ήταν αυτός. Και ένας από τους συντονιστές ήταν ο Πάνος Τριγάζης, έμπειρος ο Τριγάζης και στο τμήμα εξωτερικής πολιτικής. Και είπε ότι ο Μολυβιάτης, ως υπουργός εξωτερικών τότε, το 2005, έχω τώρα το σημείωμα εδώ, είχε αποδειχθεί σχέδιο Νίμιξ με σύνθετη ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας, Παύλα Σκόπια. Εδώ θέλω να πω, δηλαδή, το σημειώνω αυτό, διότι σε όλο το διάστημα αυτό έχουν υποθεί και έχουν γίνει πράγματα τα οποία... Κοιτάξτε, τώρα να είμαστε ειλικρινείς. Είναι προφανές ότι αυτά που σήμερα συζητούμε δεν πέσανε από τον ουρανό. Είναι όλη η μεταπολεμική διαμόρφωση της διεθνούς κατάστασης. Αναγνωρίσαμε τη μακεδονική γλώσσα, Καραμαλής, και Αβέροφ το 59 στη Βουλή και μετά ο Καραμαλής στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Αναγνωρίσαμε ως ομοσπονδιακό κρατήδιο της Ιουγκοσλαβίας τη μακεδονική, τη δημοκρατία της Μακεδονίας, το τονίζω. Αναγνωρίσαμε μετά τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Εντός Ιουγκοσλαβίας. Μετά τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, αναγνωρίσαμε ως κυρίαρχο κράτος την πρώην Ιουγκοσλαβική δημοκρατία της Μακεδονίας. Το πούγδου μου έχει μου μέσα, που σημαίνει Μακεδονία. Όχι πρώην Μακεδονία, προσέξτε. Πρώην Ιουγκοσλαβική δημοκρατία της Μακεδονίας. Mm-hmm. Και έτσι δεχτήκαμε να μπει και στον ΟΗΕ και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς. Ως πρώην Ιουγκοσλαβική δημοκρατία της Μακεδονίας. Άρα μπορεί ο κόσμος να μην καταλαβαίνει, να μην έχει ενημέρωση βεβαίως αναλυτική, αλλά τα επιτελεία, τα διάφορα όλων των κομμάτων και όλων των κυβερνήσεων γνωρίζουν τι δρόμος έχει διανυθεί για να φτάσουμε σήμερα εδώ και τι ουσιαστικά έχουν αναλυφθεί υποχρεώσεις. Κάτι τελευταίο. Το 2001-2002 είχε έρθει σε μια συμφωνία η τότε κυβέρνηση Σιμίτη, σε ένα σχέδιο συμφωνίας με τη γειτονική δημοκρατία. Είχαν ενημερωθεί όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, οι μεγάλοι. Ο κύριος Καραμαλής, τότε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, είχε ενημερωθεί. Και είχε ενημερωθεί επίσης και ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Μακαρίτης ο Στεφανόπουλος. Όπως λέει ο χειριστής του θέματος τότε, ο πρεσβευτής που ήταν αρμόδιος για το ζήτημα αυτό, δημόσια το είπε, σε εκδήλωση που συμμετείχα και εγώ, είχαν συμφωνήσει. Και την τελευταία στιγμή δεν υπεγράφεται αυτή η συμφωνία, για λόγους που έχουν να κάνουν είτε με υπαναχωρήσεις εκ μέρους των γειτόνων, είτε όπως εκ των υστέρων μάθαμε, με έναν υπολογισμό του πολιτικού κόστους εκ μέρους του κυρίου Σιμίτη. Δεν θέλω να μπω στην εκτίμησή μας, γιατί είχαν συμφωνήσει όμως. Οφείλουν στον ελληνικό λαό οι πολιτικοί αρχηγοί και τα πολιτικά πρόσωπα εκείνης της περίοδου να πούν την αλήθεια και να μην κρύβονται. Θέλω να ακούσω τι θα πει ο κύριος Σιμίτης. Τι είπε πριν από ένα χρόνο, δεν έχει καμία σημασία. Σήμερα είναι η στιγμή της αλήθειας. Α, αυτό που λέει η Μαρία πριν, διάβασε το. Δεύτερον, ο κύριος Παπανδρέου, που ήταν χειριστής του θέματος ως υπουργός εξωτερικών. Θα ακούσουμε, θα πει αύριο. Όχι και έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα. Βεβαίως, ο κύριος Παπανδρέου έχει το θετικό ότι στο Κινάλ ήταν μαζί με τους 5 πολιτικούς αρχηγούς, μειοψήφισε η κυρία Γεννηματά, που είπαν ότι πρέπει να προχωρήσουμε στη λύση του Μακεδονικού με βάση τη Συμφωνία των Πρεσπών. Θα το ακούσουμε και αύριο. Έχει σημασία. Τρίτον, να ακούσουμε τι είπε ο άλλος υπουργός εξωτερικών, που είναι σήμερα κοινοτικός εκπρόσωπος, ο Ευρωπαίος εκπρόσωπος, επίτροπος, ο κύριος Αβραμόπουλος. Τέταρτον, να ακούσουμε τι είπε και ο άλλος πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής. Μακεδόν ο ίδιος. Τι είπε ακριβώς. Και ειδικότερα ο κύριος Καραμαλής. Είναι και βουλευτής σήμερα, έχει και ψήφο. Υποστηρίζει λοιπόν την πολιτική που ως αρχηγός της Αρχαιρμής Αντιπολίτευσης συμφώνησε τότε, όπως λένε οι αρμόδιοι. Και μετά ως πρωθυπουργός ανέλαβε προκειμένου να λυθεί με σύνθετη ονομασία το ζήτημα με την διπλανή δημοκρατία. Εδώ, επειδή είναι θέμα υψίστης σημασίας και υπάρχει αυτή η σύγχυση στον κόσμο, εγώ περιμένω και να μιλήσει ο κύριος Καραμαλής στη Βουλή. Δεν αρκεί μια ψήφος, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή, του κύριου Καραμαλή. Είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός, πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος χειρίστηκε ο ίδιος ως πρώην πρωθυπουργός το θέμα αυτό, το μακεδονικό, Βουκουρέστη κλπ. Και νωρίτερα ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα υποταχθεί στον κύριο Σαμαρά. Θα τον ακούσουμε.
κρύβει και κάτι. Και υπάρχει επίσης κάτι νόμο, συγγνώμη, πέρα από το πολιτικό σύστημα, τα κόμματα κλπ. Υπάρχει ένας πλούτος αντιλήψεων επιστημονικών που έχουν διατυπωθεί. Είναι λάθος να προσπαθούμε να υποτάξουμε σήμερα με ευκαιριακές κιόλας δήθεν με επιστημονικοφανείς θεωρίες, να υποτάξουμε αυτόν τον πλούτο τον επιστημονικό σε κείμενα πολιτικής σκοπιμότητας που τα υπογράφουν καθηγητές ή άλλοι ιστορικοί. Είναι λάθος αυτό. Δεν τιμά ούτε την επιστημονική κοινότητα τους ανθρώπους που τα υπογράφουν αυτά τα κείμενα. Έλαχε τελικά ο κλήρος σε αυτό το θέμα. Είπατε κλήρος. Έχει σημασία γι' αυτό. Θα πω για τον κλήρο. Ναι. Να. Είναι έμπειρος δημοσιογράφος, δηλαδή. Έλεγχε λοιπόν ο κλήρος για νέα αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού να είναι ένα εθνικό θέμα. Πάντοτε. Διότι εδώ έχουμε πάντοτε πραγματικά η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού γίνεται με μείζωνα θέματα εθνικής σημασίας. Είτε οικονομικά είτε θέματα εθνικών θεμάτων. Για παράδειγμα, δυστυχώς, οι μεταπολίτες θυμάστε ποια αφορμή είχε. Την Κύπρο. Την προδοσία στην Κύπρο και το δράμα της Κύπρου. Αυτό είναι μια αφορμή. Που μπόρεσε να οικοδομηθεί μια νέα πραγματικότητα στην Ελλάδα. Θυμάστε μήπως ποια ήταν η ιστορία που είχε να κάνει με την, με την αναδιάταξη των πολιτικών δυνάμεων, με το Μητσοτάκη, το Σαμαρά κλπ. Το μακεδονικό. Το μακεδονικό ήταν. Τα ελληνοτουρκικά αποτελούν διαρκή παράγοντα διαμόρφωσης των πολιτικών εξελίξεων στη χώρα μας. Δηλαδή θέλω να πω, τα εθνικά ζητήματα για μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, εκεί που είναι, που εκεί μας έχει καταδικάσει η γεωγραφία να είμαστε, σε μια πολύ ευαίσθητη περιοχή όπου οι πόλεμοι, οι μεταναστεύσεις, οι οικονομικές κρίσεις είναι ο κανόνας. Δεν μπορεί να λέμε ότι είμαστε κάτι σαν το Βέλγιο που τα εθνικά θέματα δεν παίζουν ρόλο. Παίζουν ρόλο. Και έχει σημασία αν η διαχείριση των εθνικών θεμάτων, η αντιμετώπιση των εθνικών θεμάτων γίνεται εποφελία των εθνικών θέσεων και της ειρήνης στην περιοχή ή απλώς είναι μια αναπαραγωγή στερεοτύπων και αδιεξόδων. Ο κλήρος. Πάλι τον βλέπω να κινείται, όχι κεντρικά, παραλλήλως. Δηλαδή, είδα χθες το Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος ζητάει δημοψήφισμα. Εντάξει, οι άνθρωποι ας δώσουν τον λόγο που έχουν δώσει στο Θεό. Ας μην ασχολούνται και με τα υπόλοιπα ζητήματα. Θα μου πείτε, δεν είναι πολίτες. Όταν το θυμούνται είναι. Και για τη φορολογία να είναι πολίτες όμως. Όχι μόνο για να βγάλουν λόγους για ζητήματα εθνικής σημασίας. Βγάλαν και όλοι οι επίσκοποι, οι Μητροπολίτες της Βορείου Ελλάδος ένα μανιφέστο για το μακεδονικό. Έχουν δικαίωμα. Ναι, αλλά αν το παίζουν πολιτικό κόμμα όμως και διατυπώνουν πολιτικές προτάσεις πολύ σκληρές για τόσο ευαίσθητα ζητήματα, τότε θα πρέπει να μπουν και στον πολιτικό διάλογο και τον αντίλογο για την πολεμική. Δεν υπάρχει λοιπόν θεώθεν αντίληψη για τα εθνικά ζητήματα. Κοσμικά ζητήματα είναι αυτά. Άρα η Εκκλησία διεκδικεί ένα πολιτικό ρόλο στη χώρα μας ξανά και σήμερα, όπως τότε με τις ταυτότητες και τον Χριστόδουλο και σήμερα. Αυτό είναι ένα θέμα πολιτικό που πρέπει να απαντηθεί όχι μόνο συγκεκριμένα, αλλά και γενικότερα με κάποιες νέες αρχές στις σχέσεις Εκκλησίας και κράτους. Κοιτάξτε, το παράλογο. Οι Σκοπιανοί είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, ορθοδοξότατοι, όπως και εμείς. Ακριβώς η Εκκλησία τι κάνει τώρα? Προμαχεί υπέρ του έθνους και κατά των Ορθοδόξων? Είναι τρελό αυτό που συμβαίνει. Δυστυχώς συμβαίνει σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, όχι μόνο στην ελληνική, στις Ορθόδοξες λέω, να ταυτίζονται με τις κρατικές, πολιτικές. Η εκκλησιαστική διπλωματία αυτό. Όχι, μα προσέξτε κάτι. Αυτό δεν ισχύει σε άλλα δόγματα. Ειδικά στην Ορθοδοξία όμως, επειδή έχει φτιαχτεί οι Εκκλησίες μέσα από την αντιπαράθεση προς τον Οθωμανικό ζυγό και όλα αυτά που ζήσαμε, αλλά όχι μόνο αυτό, σε συνάρτηση με τη διαμόρφωση των εθνικών κρατών, η Ρωσική Εκκλησία ως Εκκλησία λειτουργεί ή ως κράτος διεθνώς? Ως κράτος λειτουργεί. Δέστε το θέμα της Ουκρανίας, πώς το πήρε το Πούτιν. Πού θέλω να καταλήξω? Εγώ πιστεύω ότι αυτό, να με συγχωρέσουν οι Άγιοι Πατέρες, είναι μια αίρεση. Το να υποτάσσουμε μια οικουμενική ιδεολογία που στο επίκεντρο της έχει την αγάπη στον άνθρωπο, να την υποτάσσουμε σε εθνικές σκοπιμότητες, καλές ή κακές, αυτό είναι άλλη ιστορία, είναι λάθος. Είναι κατά τη γνώμη μου μια παρέκκληση από το οικουμενικό μήνυμα του χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας.
θα ζοριστεί η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ ιδιαίτερα με αυτή την ιστορία. Και να το πω αλλιώς, Νικοφίλη, δηλαδή άξιζε τελικά να γίνει, το έχω ξαναπεί, και δεν το αφήνατε να τελειώσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήρθε εδώ για να μεταθέσει και συνεπώς να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα τις διάφορες εκκρεμότητες. Ήρθε για να λύσει. Να λύσει με ένα συνενετικό τρόπο, αν μπορεί, με ένα δημοκρατικό τρόπο. Ναι, αλλά εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ στην περιοχή, θα απαντήσω. Ήρθε να λύσει τα θέματα της οικονομίας, τα θέματα της αναδιοργάνωσης του κράτους, της κοινωνίας. Ναι. Ήρθε επιτέλους να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες οι οποίοι δεινοπάθησαν με τα μνημόνια να έχουν τη δυνατότητα η χώρα του σιγά σιγά να τους ανταποδώσει κάποια θετικά κέρδη από αυτή την προσπάθεια, δύσκολη προσπάθεια. Το θέμα τα εθνικά ζητήματα σημαίνει την ισότιμη επιστροφή της χώρας στο διεθνές περίγυρο. Σημαίνει την ένταξη της χώρας μας ξανά στο φυσικό οικονομικό της χώρο που είναι τα Βαλκάνια, η Μεσόγειος και η Ευρώπη. Αλλά ως υποσύνολο της Ευρώπης είμαστε. Παντού υπάρχουν υποσύνολα της Ευρώπης. Στην Ιβηρική Χερσόνησο, στις βόρειες χώρες, στην κεντρική Ευρώπη. Παντού υπάρχουν υποσύνολα. Και αυτή είναι και η τάση σήμερα στην Ευρώπη. Εδώ λοιπόν έχουμε τα Βαλκάνια, μπαίνουν όλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα θα έχει έναν οδηγητικό ρόλο σε την προσπάθεια των Βαλκανίων ως μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό δεν είναι μόνο γενικό, είναι και οικονομικό. Τι δυνατότητες οικονομικών συνεργασιών, κοινών δικτύων, ενεργειακής συνεργασίας, αλλά και άλλης συνεργασίας μπορεί να ανοίξει στην περιοχή και ειδικότερα για τη Βόρειο Ελλάδα. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Συνδυάζεται λοιπόν η επιλογή για την επίλυση μιας εκκρεμότητας η οποία μας ταλαιπωρούσε τόσα χρόνια. Και αναφέρομαι στο θέμα το μακεδονικό, ταλαιπωρούσε το έθνος μας, το κράτος μας. Ξοδεύαμε πυρομαχικά στις διπλωματικές συζητήσεις που γινόντουσαν και δεν βλέπουμε τον κύριο κίνδυνο που είναι από αλλού και όχι από τους βόρειους. Εξανατόλων είναι ο βόρειος κίνδυνος, είναι ο κύριος κίνδυνος. Τα ξοδεύαμε τα πυρομαχικά αυτά και τώρα μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα. Μα θα μου πείτε, εντάσσομαστε στο ΝΑΤΟ και στην Αμερικάνικη πολιτική. Ακούστε κάτι. Εάν στα μνημόνια επιβλήθηκε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μια πολιτική που είχε στον πυρήνα της και νεοφιλελεύθερα στοιχεία, δηλαδή μια πολιτική που δεν ήταν του ΣΥΡΙΖΑ, και κάναμε συμβασμό και κάναμε μετά και προσπάθεια ενός παράλληλου προγράμματος υπέρ των κοινωνικών συμφερόντων, αλλά ξέρουμε ότι το μνημόνιο δεν ήταν δικιά μας πολιτική. Στο θέμα της επίλυσης του Μακεδονικού είναι στο DNA του ΣΥΡΙΖΑ η επίλυση του Μακεδονικού. Το ότι συμπίπτει ο παράγων ο ξένος σε αυτή την προσπάθεια και ενώ ο δυτικός παράγων, ναι, συμπίπτει. Όπως και ο ρωσικός δεν συμπίπτει. Είδατε. Το Πούτιν τώρα πήγε προλίγο στο κομμάτι της Σερβίας. Και εννοείται την ανακοίνωση που έβγαλε με μια παρέμβαση στα εσωτερικά της Ελλάδος η Ρωσία, το μάζεψε λίγο μετά ο Λαυρόφ. Βεβαίως. Μα είναι σαφές ότι εδώ πέρα εμείς κάνουμε μια επιλογή ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Δεν σημαίνει ότι θα πάμε με τον ένα ή με τον άλλον, αλλά υπάρχει πρέπει να λυθεί ένα θέμα, μια εκκρεμότητα διεθνής, αν δεν υπάρχει μια συνεννόηση και με τον διεθνή παράγοντα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, να μην μιλάμε εκτός πραγματικότητας. Και κάτι τελευταίο. Όταν οι άνθρωποι στην γειτονική δημοκρατία, για δικούς τους λόγους, θέλουν να ενταχθούν κάπου, εμείς θα βάλουμε βέτο, θα πούμε δεν πάει πουθενά. Δεν θέλουμε να λυθεί το θέμα και να μην πάτε πουθενά. Δηλαδή θα τους αφήσουμε έρμεως στους πολέμους και στις καχυποψίες και στους μεγαλοεθνικισμούς, είτε αλβανικούς είτε βουλγάρικους στην περιοχή, να διαλύσουν αυτό το κράτος. Αυτά είναι κρίσιμα ερωτήματα. Mm. Και όσοι απαντούν με ευκολία άστους, σημαίνει ότι κάποιοι άλλοι θα κερδίσουν. Και οι πρώτοι που κερδίζουν στην περιοχή, όταν έχουμε τρύπα στα βόρεια σύνορά μας, είναι οι ισχυροί γείτονές μας, οι Τούρκοι. Παρένθεση. Κλείνουμε. Δεν θέλω να ξαναγυρίσουμε σε αυτό. Άρα λοιπόν είναι και αντιυπεριαλιστική πολιτική αυτή που κάνουμε. Τι είναι? Και αντιυπεριαλιστική πολιτική. Διότι είναι πολιτική αναγνώρισης του δικαιώματος ενός κράτους να υπάρξει με έναν ισότιμο τρόπο διεθνώς. Στο ΝΑΤΟ. Οπουδήποτε. Μα είναι ένας αντιυπεριαλιστικός οργανισμός. Ενώ άμα ήταν εκτός, θα ήταν χωρίς να είναι έρμεο των διεθνών σχετισμών. Απάντησες. Ρωτώ. Απάντησες. Δεν θα ήταν έρμεο διεθνών σχετισμών. Σαφές είναι. Όταν αρθογράφησες. Τώρα μιλάμε στον Νικό, στον παιδί του κάτι με έχετε μπερδέψει. Μιλά στον Νικό. Αρβανίτη είσαι. Εντάξει. Όπω θε, μιλά. Φίλη, είσαι φίλο. Εντάξει. Όταν αρθογράφησε, όταν τοποθετήθηκε για τα ανοίγματα του ΣΥΡΙΖΑ τη αριστερά στον χώρο τη Σοσιαλδημοκρατία, ήταν πριν από 2 χρόνια και πριν. Αλλά θυμάμαι ότι πριν από 2 χρόνια ήταν πολύ έντονο. Και είχα γράψει και ένα κείμενο απέναντί σου τότε.
όχι απέναντί σου, απέναντι στην άποψη αυτή. Στη λογική ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ ανοίξει προς τη σοσιαλδημοκρατία, ποια σοσιαλδημοκρατία και με ποιους. Και με ποιους πρέπει να συνταχθεί. Διότι οι χώροι είναι τα πρόσωπα. Ο Φίλης είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι μέρος του. Δεν είναι κάτι τυχαίο. Και ο κύριος Λοβέρδος είναι η σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα. Δεν είναι κάτι τυχαίο. Η κυρία Χρυστοφυλοπούλου, η κυρία Γεννηματά. Δεν το λέω. Την κατάλαβα την ερώτηση. Με αυτούς. Λοιπόν. Μα προφανές... να το πω και να το κλείσω για να σου θυμίσω λίγο και το κείμενο. Ναι. Δεν θυμάμαι στο χαστήρι τώρα. Διότι ο κόσμος, κατά τη γνώμη μου, το 12 και βεβαίως το 14, αποχώρησε από αυτό το σπίτι και πήγε σε ένα άλλο σπίτι πολύ μακριά. Αν είναι ξαναδεί τα ίδια πορτοπαράθυρα, τις πόρτες και τέτοια χρώματα, γιατί έκανε αυτή η μετακόπηση. Λοιπόν, είναι προφανές ότι μετά το 12 υπάρχει μια πορεία απομάκρυνσης του κόσμου, των πολιτών, από το παλαιό πολιτικό σύστημα και συγκεκριμένα ιδιαίτερα από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, το δημοκρατικό χώρο εκείνης της περίοδου, διότι τιμωρεί αυτό το χώρο ο κόσμος, ότι έχει ευθύνες για την κρίση ολόκληρη που ζούμε. Σωστά. Είναι προφανές επίσης ότι εμείς μιλούμε ως μια σύγχρονη αριστερά. Ως μια ριζοσπαστική σύγχρονη αριστερά. Και στην Ευρώπη έχουμε σχέσεις και καλλιεργούμε με ευρύτερες δυνάμεις αριστεράς. Για παράδειγμα, πριν λίγο καιρό είχε πάει ο Τσίπρας στο συνέδριο του S5, προσεκλημένος, των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών. Μιλάμε επίσης και με πράσινους. Και στην κυβέρνησή μας, όπως ξέρετε, εκτός του Καμένου υπάρχουν και οι οικολόγοι πράσινοι που συμμετέχουν. Μικρό κόμμα, αλλά υπάρχει και αυτό, δείχνει μια κατεύθυνση. Δηλαδή, πάντοτε στο μυαλό μας είχαμε και έχουμε ότι αν φύγουμε από μια συγκυριακή και όχι στρατηγικού τύπου επιλογή που ήταν η συνεργασία με τον Καμένο και επιστρέψει η χώρα σε αυτό που ονομάζουμε κανονικότητα, το λέω έτσι για να συνεννοηθούμε, τότε η κανονικότητα σημαίνει ότι θα έχουμε δύο μεγάλα μπλοκ αντιπαρατηθέμενα προγραμματικά πολιτικών δυνάμεων, ένα συντηρητικό που ολοένα και πιο πολύ κλείνει προς την ακροδεξιά και εδώ και στην Ευρώπη και ένα προοδευτικό που η ραγοκαλιά του, ο πυρήνας του είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το να πούμε με τρόπο λίγο αλαζονικό εμείς είμαστε κανείς άλλος είναι λάθος. Εμείς απευθυνόμαστε στον κόσμο κάποιον, στην κοινωνία. Θέλουμε να φτιαχτεί ένα νέο, και φτιάχνεται αυτό το πράγμα, και αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, ένα νέο κοινωνικό πλειοψηφικό ρεύμα με δημοκρατικές αξίες, ανάμεσα στις οποίες είναι το κοινωνικό κράτος, είναι μια εθνική προσέγγιση και όχι εθνικιστική των μεγάλων ζητημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα μας, είναι μια διαφορετική Ευρώπη, στηριγμένη πάνω στην κοινωνική αλληλεγγύη, τη δημοκρατία και την οικολογική ισορροπία. Σε αντίθεση με τον ελευθερισμό, που ζούμε λιτότητες, ανεργίες κλπ. Καθαρό είναι αυτό. Για τους σοσιαλδημοκράτες θέλω να πάνε. Οι σοσιαλδημοκράτες λοιπόν σε όλη την Ευρώπη ένα μεγάλο τμήμα τους, επειδή χάνουν, είναι σε κρίση, επανατοποθετείται. Μας ενδιαφέρουν αυτές οι διεργασίες. Δεν γινόμαστε εμείς σοσιαλδημοκράτες. Εμείς από πλευρά της αριστεράς, μια σύγχρονη αριστερά, είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση, στην κοινωνία μέσα. Εάν τώρα φερέγγιες πολιτικές προσωπικότητες αυτού του χώρου και όχι σε αυτές που αναφέρθηκα νωρίτερα και άλλες πολλές μπορούν να συνεννοηθούν και να απογαλακτιστούν από μια ιστορία δορυφοροποίησης προς τη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι που γίνεται έτσι εύκολα, γιατί επαναλαμβάνω έχει σημασία η τομή ανάμεσα στο χρεοκοπημένο παλαιό πολιτικό σύστημα και στην διαμόρφωση νέων πολιτικών σχετισμών κατά την όμως προοδευτικών. Δεν φοβάσαι και εσύ προσωπικά ότι αυτό μπορεί να σε οδηγήσει ουσιαστικά να σε σύρει προς την πιο δεξιά μεριά, με όρους πολιτικούς μιλάω? Δεν θα γίνει με κέντρο, αν εννοείται αυτό το πράγμα. Δεν φοβάμαι κάτι τέτοιο. Παρότι είναι και οι σοσιαλδημοκράτες έτσι συμπάτησαν σιγά σιγά γίνανε. Μα σας λέω τώρα δεν πάμε για συνεννόηση των δύο μπλοκ, όπως είναι για παράδειγμα μεγάλο συνασπισμό στη Γερμανία, χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες. Εδώ πάμε μέσα από αντιπαράθεση που ανταποκρίνεται σε διαφορετικά κοινωνικά συμφέροντα. Αφορά τη ζωή των πολιτών αυτή η αντιπαράθεση. Δεν είναι μια κοκορομαχία στο κεντρικό πολιτικό παιχνίδι. Πάμε σε μια τέτοια αντιπαράθεση για να υπάρξει μια δημοκρατική προοπτική στη χώρα μας. Δεν φοβόμαστε να μολυνθούμε. Ναι. Δεν είμαστε τέτοια περίπτωση. Αλλά δεν είμαστε και αλαζόνες. Και αυτό έχει σημασία. Εμείς τελεία. Δεν είναι εμείς τελεία. Οι αυτοδυναμίες έχουν τελειώσει. Βλέπετε ότι η επιλογή του κόσμου συνέχεια τα τελευταία χρόνια είναι όχι να δώσει μια αυτοδυναμία σε ένα κόμμα όπως παλιότερα, αλλά εντολή συνεργασιών. Καλά, μα την πάρεις, θα πεις όχι.
Σημασία έχει ότι ο κόσμος δεν κάνει αυτή την επιλογή σήμερα. Θα το δούμε. Έχει χρεοκοπήσει η αλαζονική αντίληψη των αυτοδυναμιών που οδήγησε στην κρίση. Συμφωνώ. Η κρίση έτσι ήρθε. Πώς ήρθε η κρίση, αλλιώς? Έτσι ήρθε η κρίση. Εγώ κυβερνάω με λάφυλλο το κράτος και φτάνω στην οικονομική κρίση. Πάντως, συμφωνούμε όλοι και εδώ σε αυτό εδώ το πλατό ότι οι συνθήκες είναι άκρως πολιτικές και υπέροχα ενδιαφέρουσες. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες και θα γίνουν ακόμη περισσότερο τους επόμενους μήνες, γιατί με αφορμή και το θέμα των Πρεσπών δημιουργούνται νέες δυνατότητες οσμόσεων και πολιτικών συνεργασιών. Να κάνω μια τελευταία. Δεν είναι λοιπόν το 151 μόνο, το οποίο είναι ένα μήνυμα πολιτικής σταθερότητας για τη χώρα μας σε μια περίοδο που η εστίαση αστάθεια στην περιοχή. Μια ψήφος κρίνει τη σταθερότητα της χώρας. Βεβαίως. Αν ήταν 150, όχι, δηλαδή. Θεσμικά. Έχει σημασία. Έχει σημασία το θεσμικό. Το θεσμικό σημαίνει ότι υπάρχει μια συνταγματικά κατοχυρωμένη, δε δηλωμένη σε αυτή την κυβέρνηση. Λοιπόν, και είναι ένα μήνυμα σοβαρό η σταθερότητα, διότι στην περιοχή μας, αλλά και στην Ευρώπη, βλέπετε τι κινήσεις αποσταθεροποιητικές υπάρχουν. Για φανταστείτε να είχαμε μια πτώση της κυβέρνησης πριν από τρεις μέρες. Τι σήμαινε αυτό? Το σκέφτεται ο κάθε πολίτης. Τώρα πάμε να βγούμε από το λαγούμι των μνημονίων. Θα πηγαίνουμε συντηταγμένα στις εκλογές. Όχι, οι εκλογές είναι μια κουβέντα. Θα γίνουν οι εκλογές στην ώρα τους. Άλλο εκλογές με βάση τη συνταγμένη πορεία του συντάγματος και άλλο εκλογές ως πολιτική κρίση. Έχει διαφάτο ένα από το άλλο. Για σκεφτείτε τώρα επιπλέον, όταν πάμε να βγούμε στις αγορές για παράδειγμα και θέλουμε να υπάρχει μια σχετική ηρεμία πολιτική στη χώρα μας. Να είχαμε μια κρίση πολιτική, πάει και αυτό. Αργότερα θα σου πει ο άλλος. Για σκεφτείτε να είχαμε μια κρίση πολιτική, θα ψηφίζαμε χθες το νομοσχέδιο που δίνει τη δυνατότητα διορισμών στο εκπαιδευτικών στο δημόσιο. Ναι. Δεν θα το ψηφίζαμε. Αυτό δεν υπήρχε κυβέρνηση. Πώς δεν υπήρχε κυβέρνηση? Όχι. Γι' αυτό σας λέω. Αν δεν υπήρχε κυβέρνηση προχθές. Γιατί δεν θα υπήρχε κυβέρνηση? Διότι αν δεν έπαιρνε δηλωμένη. Μια στιγμή. Αν δεν έπαιρνε δηλωμένη το 151 προχθές. Δεν ήταν. Κάτσε τώρα, είσαι πιο έμπειρος από μένα, κοινοβουλευτικά. Ξαναλέω. Δεν ήταν. Ήταν ψήφος που φέρνει η κυβέρνηση. Ναι, ναι, λέω λοιπόν. Δεν είναι, αν δεν έπαιρνε η κυβέρνηση τη δηλωμένη, θα έπεφτε. Καθαρά πράγματα. Αν η κυβέρνηση δεν έπαιρνε τη δηλωμένη, θα έπεφτε. Δεν έχει καμιά πολιτική νομοποίηση να συνεχίσει να πάρει μάλιστα μέτρα. Ένα αυτό. Δεύτερο θέμα. Μεθαύριο έχουμε πρέσπες. Και εκεί πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε μια ψηφοφορία στη Βουλή, θα υπάρξει, που να έχει ισχυρή πολιτική νομοποίηση. Πού ορίζεται αυτή? 152, 153, 160. Το Σύνταγμα, ειδικά για τη συμφωνία αυτή, δίνει χαμηλή πλειοψηφία. Τη δυνατότητα χαμηλή πλειοψηφία. Η πλειοψηφία των παρόντων, λέει το Σύνταγμα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί η μάχη για απόλυτη πλειοψηφία. Αυτό πιστεύω. Και συντεταγμένα πια να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα. Τελευταία ερώτηση. Μιλάμε ώρα. Πέρασε η ώρα ευχάριστα. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι με τη συνείδησή τους έπραξαν και έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης και δηλώνουν βεβαίως, όπως και άλλοι ακούω, ότι μπορούν να δηλώσουν ακόμα, να ψηφίσουν και υπέρ έξω από τις κομματικές γραμμές και τη συμφωνία των Πρεσπών. Σημαίνει ότι θα μπορούσαν να είναι στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ ή δεν είναι της παρούσης? Δύο, θα μπορούσαν να είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ή δεν είναι της παρούσης? Πρώτον, δεν μπορώ να μιλήσω εγώ εξ ονόματος άλλων ανθρώπων. Πολιτικά όμως μπορεί τι να τι θέλουν και τι λένε. Δεύτερον, είναι προφανές. Τους έπαιρνε αγκαλιά. Είναι προφανές ότι ένα πολιτικό κόμμα θέλει πάντοτε να διευρύνεται. Όλα τα πολιτικά κόμματα. Αλλά πρέπει αυτές οι διευρύνσεις και συνεργασίες να γίνουν με έναν καθαρό τρόπο πάνω στο τραπέζι και βεβαίως πάντοτε με την ψήφο του ελληνικού λαού. Σταυροδοσία θα μου πεις. Με την ψήφο του ελληνικού λαού. Αυτό είναι. Όλα τα άλλα, όλα τα κόμματα θέλουν να διευρύνονται. Mm-hmm. Πόσο μόνο ένα κυβερνητικό κόμμα. Βεβαίως. Καμία αντίρρηση. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εύχομαι η ΕΡΤ σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που έχουμε μπροστά μας να διαδραματίζει όπως μπορεί να διαδραματίσει και διαδραματίζει ένα ρόλο ενημέρωση των πολιτών. Και η πρόταση που έκανε ο Πρωθυπουργός για το διάλογο με τον κύριο Μητσοτάκη, ας την κάνετε εσείς ως ΕΡΤ, ας την επιδιώξετε. Γιατί πιστεύω ότι είναι μια πρόταση που ενημερώνουμε τον κόσμο. Διοίκηση. Εδώ είναι μια εκπομπή. Ναι, καλά, το λέω για να το ακούσει και η διοίκηση. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Νικόφίλη. Πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Τα λέμε σε λίγο.